Ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια τουρισμού πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το συνέδριο με τίτλο «Οι δρόμοι του μεταξιού» που οργανώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια πολύ σπουδαία επιτυχία που φιλοξενούμε εδώ το 8ο Διεθνές Συνέδριο για το δρόμο του μεταξιού, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και είναι η πρώτη χώρα, ευρωπαϊκή χώρα, όχι μόνο για το δρόμο του μεταξιού, αλλά που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού κάνει αυτό το high level meeting. Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να επωφεληθούμε μέσα από προϊόντα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν. Είναι ένας καινούριος τρόπος για να συνδεθούν οι χώρες αυτές, να συνδεθούν τα προϊόντα, να γίνει ανταλλαγή τουριστών, αλλά πάνω απ' όλα να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, νέες επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού επιλέγει τη χώρα μας για να κάνει ένα συνέδριο. Το κατακτήσαμε μαζί, καθώς μαζί με όλους τους φορείς της πόλης συνεργαστήκαμε μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με ιδιώτες, με την Αιτζία, μας βοήθησε πάρα πολύ ο ΤΑΠ, ο ΟΛΘ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού, το Συνεδριακό Γραφείο για το Γραφείο για το Συνεδριακό Τουρισμό της πόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια ευρύτερη σύμπραξη, είναι όλοι οι φορείς εδώ και είναι και όλοι οι συμμετέχοντες από το δρόμο του μεταξιού, 33 χώρες, όπου θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε επίπεδο υπουργικό, σε επίπεδο αρχηγών κρατών, θα έχουμε και οι θεσμοί αλλά και οι ιδιώτες να έρθουν σε επαφή για να δημιουργήσουμε καινοτόμα τουριστικά προϊόντα. Τα επίσημα στοιχεία για αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα είναι πολύ ενθαρρυντικά, μια που τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο ξεπερνάμε τις αφίξεις του προηγούμενου έτους. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια που τουλάχιστον τα 2 τελευταία χρόνια, με τιμόμενες χώρες την Κίνα και τις ΗΠΑ, είδαμε μεγάλη αύξηση από αυτές τις χώρες τουριστών προς την Ελλάδα, κάτι το οποίο ελπίζουμε να έχουμε και του χρόνου με τιμόμενη χώρα την Ινδία. Η αλήθεια είναι μία, ότι τα 3 τελευταία χρόνια είχαμε συνέχεια ρεκόρ σε αφίξεις και σε έσοδα. Αυτή η χρονιά είναι η 4η χρονιά. Θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη χρονιά γιατί ολοκληρώθηκε η τουριστική, εθνική και περιφερειακή πολιτική μας και πλέον απολαμβάνουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε 15% αύξηση σε αφίξεις σε σχέση με το 2017 που ήταν και αυτή η χρονιά ρεκόρ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε περίπου 18% αύξηση στα έσοδα.